στον Εύρο βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους κατοίκους της περιοχής και να στείλει το μήνυμα πως κανένας δεν θα περάσει τα σύνορα παράνομα, ενώ πριν από λίγο υποδέχτηκε και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να τηρεί σκληρή στάση απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας, ενώ επιχειρεί να πάρει και ηχηρά μηνύματα στήριξης από την Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε πριν από λίγο την Ευρωπαϊκή Ηγεσία. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με τις Καστανιές Εύρου και τον απεσταλμένο της Κρήτη TV, Μάνο Δασκαλάκη. Μάνο, καλό σου μεσημέρι. Μας δίνεις φυσικά και το κλίμα που επικρατεί αυτή την ώρα, καθώς από το πρωί επικρατεί σχετική ηρεμία, αλλά και φυσικά όλο το τελευταίο ρεπορτάζ με τις επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ευρωπαϊκή Ηγεσία. Καλό μεσημέρι από τον Εύρο, από το φυλάκιο 1 στις Καστανιές, εδώ στον ακριτικό Εύρο. Μπορείτε να ακούσετε το ελικόπτερο που αυτή την ώρα κάνει διελεύσεις πάνω στην συνοριακή γραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία. Από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να φτάσει εδώ. Όπως βλέπετε από τις εικόνες του εικονολήπτου Νίκου του Εργαζάκη, είναι τεράστιο το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Δεκάδες στα τηλεοπτικά δίκτυα από ολόκληρο τον κόσμο και την Ελλάδα βεβαίως, που βρίσκονται εδώ για να καταγράψουν καρέ-καρέ την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα, Νικολέτα. Σε πολύ λίγο που θα φτάσει εδώ ο Πρωθυπουργός μαζί με την Ευρωπαϊκή Ηγεσία, θα έχουν μία ενημέρωση από τον Αρχηγό ΓΕΘΑ για την κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες μέρες εδώ. Και αμέσως μετά στις 3:30 στο Πνευματικό Κέντρο εδώ στις Καστανιές του Εύρου θα παραχωρήσει μία συνέντευξη τύπου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως πολύ ορθώς υπογράμμισες, από χθες το βράδυ επικρατεί ηρεμία στην συνοριακή γραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία. Ναι. Μάνο, μιας και γνωρίζετε από Νικολέτα, από να σε διακόψω, ναι. Βλέπουμε την αντιπροσωπεία που αυτήν την ώρα εισέρχεται στο φυλάκιο 1 στις Καστανιές. Βλέπουμε μια μεγάλη κινητικότητα, ειδικές δυνάμεις. Όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι οι εκπρόσωποι, η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εισέρχονται του φυλακίου 1 εδώ στις Καστανιές. Είναι το φυλάκιο που τις προηγούμενες ημέρες πρωταγωνίστησε όσον αφορά την ένταση που είδαμε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς, σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η ενημέρωση του Αρχηγού ΓΕΘΑ του κυρίου Φλόρου προς την Ευρωπαϊκή Ηγεσία αλλά και τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θα έχουμε με και την κοινές ελληνική δηλώσεις, κυβέρνηση μάλλον να ελπίζει αρκετά σε αυτές τις επαφές. Ακριβώς, Νικολέτα, η συνέντευξη που θα παραχωρηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι προγραμματισμένη για τις 3:30. Να σου πω ότι με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια ακολουθείται το πρόγραμμα, δηλαδή με βάση τον προγραμματισμό που γνωρίζαμε από χθες το βράδυ. Αυτό ακριβώς συμβαίνει με μια μικρή πεντάλεπτη καθυστέρηση που οφειλόταν στο ελικόπτερο που έκανε περισσότερη από 40 λεπτά πτήση πάνω από την συνοριακή γραμμή της Ελλάδας με την Τουρκία. Μάνο, μείνε μαζί μας για να μας δώσεις και όλες τις εξελίξεις και όλο το ρεπορτάζ όπως το καταγράφεις εσύ και σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Πάμε όμως πρώτα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με κατοίκους της περιοχής. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκβιαστεί από κανέναν ο οποίος θέλει να χρησιμοποιεί κατατρεγμένους ανθρώπους για να υπηρετήσει τους δικούς τους σκοπούς. Άρα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο γίνεται. Χαίρομαι που βλέπω ότι το ηθικό είναι στην κυριολεξία με όλο αυτό. Πολλές φορές ξέρετε το χρησιμοποιούμε αυτό σχήμα λόγου. Τώρα είναι η αλήθεια. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαστε σίγουροι ότι θα κάνετε ακριβώς αυτό το οποίο πρέπει. Λοιπόν, ακούσαμε τις σχετικές δηλώσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φυσικά, Μάνο, περιμένουμε τα νεότερα και μετά τη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Αντιπροσωπεία, η οποία είναι και πολυπληθής, να πούμε. Είναι η Ευρωπαϊκή Ηγεσία και φαντάζομαι ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει και η κυβέρνηση να πάρει χειρά μηνύματα στήριξη από την Ευρώπη. Τι λέει όμως η τοπική κοινωνία, Μάνο, καθώς καταλαβαίνουμε και θα δούμε στη συνέχεια και ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμαστεί με το υλικό που έχει στείλει, ότι υπάρχει μια ανησυχία, με ψύχρωμο βέβαια τρόπο, αλλά είναι ανήσυχοι οι κάτοικοι της περιοχής. Νικολέτα, αυτό που λέει η τοπική κοινωνία θα στο δείξω με μία εικόνα, με τη βοήθεια του εικονολήπτη του Νίκου του Εργαζάκη. Ακριβώς πίσω μου είναι ο τελωνιακός σταθμός. Πριν από λίγο οι κάτοικοι ανέβασαν μία
δεύτερη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίπλα στην ελληνική, καθώς ο δυνατός άνεμος είχε σκίσει στη σημαία, τονίζοντας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι εδώ είναι τα ευρωπαϊκά σύνορα και δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα. Είναι η εικόνα αυτή ακριβώς που βλέπουμε τώρα. Νομίζω ότι είναι η πιο δημοφιλή εικόνα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, που από τα πρώτα πλάνα που καταγράφουν είναι αυτό ακριβώς. Την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυματίζει ακριβώς δίπλα από την ελληνική σημαία. Βεβαίως και υπάρχει μια σχετική ανησυχία, βεβαίως θα σου πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Οι κάτοικοι εδώ είναι συνηθισμένοι στις προσφυγικές ροές, απλά τις τελευταίες ημέρες όλη αυτή η ένταση που προκλήθηκε εδώ στις Καστανιές τους ανησύχησε. Ωστόσο θεωρούν ότι η σημερινή ημέρα θα μπορούσε να θέσει μια κόκκινη γραμμή προς την Τουρκία, με δεδομένο ότι αυτό που ζητά και η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι κάτοικοι εδώ στον Εύρο είναι μια ξεκάθαρη δήλωση αλλά και πράξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να θωρακιστούν τα σύνορα της Ελλάδας, τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πρώτο πράγμα, Νικολέτα, που μας λένε όλοι οι κάτοικοι στις δηλώσεις, ότι η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της να σηκώσει στις πλάτες της αυτό το σημαντικό θέμα. Και θα σου πω και κάτι, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία των ανθρώπων, αντιλαμβάνονται ότι μέσα σε αυτές τις προσφυγικές ροές υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που πραγματικά διεκδικούν μια καλύτερη ζωή, και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Όμως όλοι γνωρίζουμε και τον ρόλο που παίζει η Τουρκία σε αυτήν την διαδικασία, κάνοντας πολλές φορές οι κάτοικοι το λόγο της προβοκάτσιας. Παρακολουθούν πολύ στενά τις εξελίξεις, όμως θα σου πω ότι είναι ψύχρεμοι και αρκετά συνηθισμένοι σε αυτές τις εικόνες. Και να το κρατήσουμε αυτό, οι εξελίξεις είναι κρίσιμες και η Κρήτη TV βρίσκεται εκεί για να τις καταγράφει. Εκεί πραγματικά που χτυπάει η καρδιά των εξελίξεων. Μάνο Δασκαλάκη και εσύ μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Νίκο τον Εργαζάκη. Να σε ευχαριστήσουμε και να πούμε βέβαια ότι ζωντανές συνδέσεις θα έχουμε και στα επόμενα δελτία αλλά και στις εκπομπές της Κρήτη TV, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό τα όσα συμβαίνουν στον Εύρο. Τώρα στις Καστανιές η μέρα ξεκίνησε χωρίς εντάσεις, με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παρακολουθούν με ψυχραιμία, όπως ακούσαμε και το Μάνο Δασκαλάκη, τις εξελίξεις. Ωστόσο, δεν κρύβουν την ανησυχία τους. Οι κάτοικοι μάλιστα στέλνουν συγκινητικά μηνύματα προς τους κρητικούς και αυστηρά μηνύματα στους Ευρωπαίους. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Μάνου Δασκαλάκη και του Νίκου Εργαζάκη από τον Εύρο. Βρισκόμαστε στο φυλάκιο 1, εδώ στις Καστανιές του Εύρου, όπου τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε και η ένταση με τους συγκεντρωμένους πρόσφυγες. Σήμερα βεβαίως η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Δεκάδες τα τηλεοπτικά συνεργεία από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκονται εδώ για να καλύψουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης η Κρήτη TV, στο σημείο που πριν λίγες ώρες έπεφταν δακρυγόνα και εικόνα από τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης, έκανε το γύρο του κόσμου, σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας, λίγο πριν την άφιξη του Πρωθυπουργού και της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας, η αστυνομία, ο στρατός και δίπλα τους οι πολίτες του Εύρου, σε κατάσταση επιφυλακής, περιμένουν και αναμένουν τις εξελίξεις. Βεβαίως, ανησυχούμε για την υγεία μας, για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα, γιατί είναι τραγικά τα γεγονότα που γίνονται αυτές τις μέρες. Ζούμε μια τραγική κατάσταση εδώ πάνω στον Εύρο. Ανησυχούμε, οπωσδήποτε ανησυχούμε. Οπωσδήποτε. Είμαστε στην άκρη στα σύνορα. 5 βήματα είμαστε. Δεν μπορούμε να πουλάει λόγους, να κοιμηθούμε. Όλο με το φόβο είμαστε. Όλο με το φόβο. Στο πόδι είμαστε. Τι να κάνουμε. Πιστεύω είναι καθαρά θέμα πολιτικής απόφασης το μέχρι που είναι διατεθειμένοι να φτάσουν τα πράγματα. Το φρόνημα των κατοίκων στις Καστανιές είναι πολύ υψηλό. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ στο χωριό, στα ελληνοτουρκικά σύνορα, οι περισσότεροι κάτοικοι έξω από τα σπίτια τους έχουν βγάλει την γαλανόλευκη, τονίζοντας ότι το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό. Και έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, έχει να κάνει γενικά με την Ευρώπη, γιατί είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Μιλάμε για όλη την Ευρώπη. Και ζητάμε συμπαράσταση από όλη την Ευρώπη. Να δείξουν κατανόηση για το θέμα που γίνεται εδώ, γιατί είναι σοβαρό. Κάπως το ζήτημα αυτό να λυθεί. Ξέρω εγώ, η Ευρώπη, αν δεν μεσολαβήσει, θα έχουμε κάθε μέρα αυτά τα. Μπορεί και επεισόδια να έχουμε. Οπωσδήποτε. Το θέμα είναι να βοηθήσουν και οι Ευρωπαίοι σε αυτή την κατεύθυνση, όπως περιμένουμε σήμερα κάτι να γίνει. Και να μπορέσουμε να. Γιατί τα σύνορα δεν είναι μόνο ελληνικά αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εμείς έχουμε την ευθύνη των σύνορων μας, αλλά είναι και ευρωπαϊκά. Τι ζητάμε? Να κάνουν τις δουλειές τους σωστά η Ευρώπη. Είμαστε σύνορα εδώ. Δεν είμαστε. Δεν λέγομαστε Ευρώπη όλοι μαζί. Λοιπόν,
Στην καρδιά των γεγονότων της Καστανιές, το συνεργείο της Κρήτη TV από την άλλη άκρη της Ελλάδας καταγράφει τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, με τους κατοίκους του Εύρου να μην ξεχνούν ποτέ ότι τα σύνορα της χώρας εκτείνονται από τον τόπο τους μέχρι και τη Μεγαλόνησο. Κριτική ήταν πάντα σε αυτά τα ζητήματα και ειδικά με τα θέματα της Μακεδονίας, είχαν μια μεγάλη ευαισθησία. Το έχουν δείξει και τα προηγούμενα χρόνια σε προηγούμενους πολέμους κτλ. Ήταν πάντα πρώτοι. Θέλω να πω ότι το συγχαίρω για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουν και ας ευχηθούμε να μην χρειαστεί περαιτέρω κάτι να συμβεί, αλλά είναι αξιέπαινοι, ας πούμε, γιατί είναι όντως παλικάρια. Ακρίτης από εκεί, ακρίτης από εδώ. Να φυλάουν τον πέλαγο καλά. Για την Κρήτη TV, Μάνος Δασκαλάκης.